Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, ξεκινά σήμερα το ταξίδι του βιβλίου Φιλοπορία και του ευχόμαστε καλή επιτυχία. Μια ευχή που αποκτά ξεχωριστή διάσταση όταν αυτή εκφράζεται στον εμβληματικό χώρο του τότε ειδικού ανακριτικού τμήματος της ελληνικής στρατιωτικής αστυνομίας του ΕΑΤΕΣΑ, με τη φόρτιση της μνήμης, της σωματικής και κυρίως της ηθικής αντίστασης στη βία της Χούντας. Ήδη έχει περιγραφεί το βιβλίο και δεν θα επαναλάβω επιμέρους στοιχεία του. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι το ταξίδι αυτό ξεκινά σε μια περίοδο που επισημάνθηκε ήδη, που οι θάλασσες δεν είναι ήρεμες. Οι εξελίξει στον Εύρο, στο Αιγαίο, στα νότια θαλάσσια σύνορά μα, γενικότερα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ανησυχητικέ. Είναι εξελίξει που περικλείουν σοβαρού κινδύνους για τη χώρα, για το λαό. Με ζούρα τη επιτυχία αυτού του ταξιδιού, νομίζω ότι θα είναι ο αριθμός των χεριών που θα κρατήσουν το φύλλο πορεία. ο αριθμός των ματιών που θα το διαβάσουν. Το φύλλο πορεία ταράζει τα νερά. Πάει κόντρα στον καλλιεργούμενο κυβερνητικό εφησυχασμό που προωθεί μια ανεκτός πραγματικότητας εικόνα. Είναι μια προσπάθεια εξαπάτησης και αυτό το αναγνωρίζει ο λαός. Το αναγνωρίζει και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα μου επιτρέψετε να εστιάσω το λόγο μου κυρίως στους τελευταίους. Για τις ένοπλες δυνάμεις και το ρόλο του σαν πυλώνα εξουσίας, εμείς δεν μασάμε τα λόγια μας. Δείχνουμε καθαρά τη θέση που κατέχει ο αστικός στρατός στο αστικό κράτος. Λέμε απερίφραστα ότι είναι ένας κομβικός μηχανισμός διατήρησης της εξουσίας του. Ταυτόχρονα διαχωρίζουμε το προσωπικό που τον υπηρετεί από τον ίδιο το μηχανισμό. Η πλειοψηφία τους είναι παιδιά εργαζομένων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων, μικρομεσαίων αγροτών. Έχουν βιώσει τη βαναυσότητα του αστικού κράτους. Επέλεξαν την ένταξή τους στις ένοπλες δυνάμεις, κυρίως για βιοποριστικούς λόγους. Στην καθημερινότητά τους, εντός και εκτός υπηρεσίας, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που βιώνει και η λαϊκή οικογένεια αναγνωρίζουν την αιτία που δεν είναι άλλη από την εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή πολιτική από τις μέχρι σήμερα κυβερνήσεις. Αυτή την αντιλαϊκή πολιτική το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την αντιπαλεύει και την αντιπαλεύει μαζί με το λαϊκό κίνημα καθημερινά. Επιπλέον, η ζωή και η εργασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων έχει πολλά και κυρίως ιδιαίτερα προβλήματα οι συνθήκη ζωής και δουλειάς τους αποτελεί για εμάς αντικείμενο επίμονης και επίπονης επεξεργασίας σε βάθος. Κύριος στόχος κάθε ενέργειάς μας είναι η διεκδίκηση λύσεων. Ήδη έχουμε καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις και επίκαιρε ερωτήσεις στη Βουλή. Μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Σε σημαντικό βαθμό η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί το, επιστέγμα, το επιστέγασμα ενός αγώνα που στοχεύει στον στο παραμερισμό τεχνητών διλημάτων και διαχωριστικών γραμμών. Όσοι τα καλλιεργούν στοχεύουν στη συσκότηση του πραγματικού ρόλου των αστικών κομμάτων και των προθέσεών τους σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις. Η μέχρι σήμερα ιστορία έδειξε ότι όταν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων οι στρατευμένοι μας ενώνονται με το λαό, φέρνουν αποτελέσματα. Μεγαλουργούν όπως την αιαμική αντίσταση σε απεργίες και λαϊκές κινητοποιήσεις. Όσο κι αν προσπαθεί σήμερα το σύστημα αυτές τις σελίδες να τις σκίσει ή και να τις ξαναγράψει, ματαιοπονεί. Είναι ανεξίτηλα χαραγμένες στη λαϊκή συλλογική μνήμη. Η δική μας δέσμευση και συνάμα υπόσχεση είναι ότι ο αγώνας μας και για τα προβλήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων θα είναι διαρκής και ανιρήνευτος. Θα αξιοποιήσουμε κάθε βήμα που μπορεί να βάλει εμπόδιο, να δυσκολέψει τις κυβερνήσεις στην αντιλαϊκή πολιτική τους και σε αυτό το χώρο. Στον αγώνα αυτό ζητάμε τη συμβολή όλων. Ένα καλό εργαλείο θα αποτελέσει και το φύλλο πορείας. Ας έχει καλό και κυρίως αποτελεσματικό ταξίδι. Σας ευχαριστώ.